Είμαστε. Το θέλουμε και έτσι, δεν σας πειράζει, δεν είναι. Κάπως έτσι και να μην πιστώ. Πιστεύω εδώ. Λοιπόν, θα το πάμε χαλαρά, έτσι, ένα λίγο για να γνωριστούμε και τα λοιπά. Κοιτάμε όπου θέλετε. Μπορούμε να πούμε από εδώ. Ένα-δύο, είμαι ο Φάνης Αριτζής και αυτό είναι το Theater Voice. Στο σημερινό podcast, στο σημερινό επεισόδιο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχω την τιμή να βρίσκομαι με δύο εξαίρουσες προσωπικότητες, δύο καλλιτέχνες που έχω την χαρά να γνωρίζω τώρα, αλλά είμαι σίγουρος θα έχω τη χαρά να τις γνωρίσω ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Θα ήθελα να καλωσορίσω την αγαπημένη Έλληνα Σοκράτος, τη σκηνοθέτη. Εγώ ευχαριστώ και την ηθοποιό, τη Βασιλική Κυπρέου. Βασιλική, καλησπέρα. Καλώς ήρθες και εσύ στο Theater Voice. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε, γιατί ξέρω ότι είμαστε εν μέσω προβών για το έργο το οποίο ανεβαίνει, το HIV. Ένα έργο το οποίο εγώ είχα τη χαρά να το δω εχθές. Ένα έργο το οποίο εσείς τα σπάσατε, πραγματικά. Βασιλική, με την ερμηνεία σου με καθήλωσες, όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους όσοι βρισκόμασταν εχθές στο θέατρο. Σήμερα είμαστε στο Κέντρο Νεότητας Χαλανδρίου, που σε λίγο θα ερμηνεύσεις πάλι το έργο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο σε σένα, να μας πεις δύο λόγια για το έργο και φυσικά μετά και στη σκηνοθέτη σου, γιατί έχει και ένα σημαντικό ρόλο πάνω στο έργο και η ίδια και η Έλενα. Πες μας λίγα λόγια για το έργο αυτό. Μόνο το έργο είναι φανάστηκε. Μπορείτε να κοιτάστε εκεί, γιατί έτσι το έχουμε κάνει λίγο πιο έτσι για τους θεατές μας. Το HIV του Θανάση Τριαρίδη, λοιπόν, που ξεκίνησε από το Βερολίνο το 2019. Με την Έλενα γνωριζόμασταν, ήταν να δουλέψουμε σε κάτι άλλο. Μου έστειλε αυτό το έργο, το διάβασα, ως συγκνωτισμένη είπα ναι. Θέλω να πω ότι δεν μου αρέσουν καθόλου οι μονολογοί. Μ' αρέσει να είμαι με άλλους τρόπους πάνω στη σκηνή. Πάντα θεωρούσα ότι οι μονολογοί δεν μου αρέσουν και όταν είμαι από κάτω, όταν βλέπω παραστάσεις. Δηλαδή, μου αρέσει και σαν ερμηνεύτρια, μου αρέσει να μοιράζομαι τη σκηνή. Απλά εδώ μοιράζομαι τη σκηνή με τους ανθρώπους που έρχονται να δουν την παράσταση. Οπότε, για μένα δεν είναι ακριβώς ένας μονολογός. Είμαστε μαζί ερμηνευτές. Μοιραζόμαστε, γι' αυτό και κάθε παράσταση. Μάλλον καμία παράσταση δεν είναι ίδια με την άλλη. Επειδή ξεκινάω και επειδή η παράσταση ξεκινάει με το καλησπέρα είναι η Βασιλική, άρα όπως καταλαβαίνεις δεν υπάρχουν και πολλά αποδηφόρια. Δεν είναι ρόλος. Δεν ερμηνεύω κάτι. Όταν κάνεις δήλωση καλησπέρα είναι η Βασιλική, δεν μιλάμε ακριβώς. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνω στη ζωή μου. Είμαι 21 χρόνια ηθοποιός. Είναι πρώτη φορά καλούμε να είμαι τόσο εγώ, το οποίο είναι πολύ όμορφο και πολύ επώδυνο και δύσκολο κάποιες φορές το να είσαι ο εαυτός σου, γιατί δεν τολμάμε εύκολα να είμαστε ο εαυτός μας και για μένα το στοίχημα ήταν αν από κάτω στην πλατεία, στο κοινό, είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος που ξέρει τη Βασιλική, πώς μιλάει, πώς λυπάται, πώς χαμηλάει, να σκεφτεί καμία στιγμή η Βασιλική που γνωρίζει. Και αυτό ήταν το στοίχημα, αυτό παλέψαμε εννοώ με την Έλενα και δραματουργικά στο κείμενο, να είμαστε όσο πιο κοντά σε αυτό που είμαι. Δηλαδή, ήθελα όπως μιλάω τώρα, όπως θα πηγαίναμε να πιούμε έναν καφέ και σου μιλάω, να υπάρχει αυτή η αλήθεια και αυτή η απέθυνση. Και νομίζω το κατάφερες 100%. Δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί δεν θέλουμε να προδώσουμε την προοικονομία του έργου, αλλά πραγματικά, Βασιλική, στο είπα και off camera, ήσουν τόσο εκεί μαζί μας, που μας έκανες να συγκινηθούμε, μας έκανες να γελάσουμε, μας έκανες να συγκινηθούμε
Και πάλι, μας έκανες να φοβηθούμε, πολύ. αλλά θα ήθελα να δώσω και το λόγο και στην Έλενα, τη σκηνοθέτη, που θα ήθελα λίγο να μας πεις λίγα λόγια για το έργο, γιατί... όχι, έχει σημασία αυτό, γιατί θα δώσουμε και την μπάσα, αλλά θα ήθελα και από τη σκηνοθετική πλευρά, γιατί αυτό το έργο και γιατί επέλεξες αυτόν τον τρόπο να παρουσιάσεις αυτό το έργο, γιατί και εσύ έχεις ένα ρόλο μέσα σε αυτό. Γιατί αυτό το έργο. Γιατί γενικά ο Θανάσης Τριανίδης γράφει για μια πραγματικότητα που είναι πολύ κοντά μου. Κάτι που γενικά για να ανεβάσω μια παράσταση πρέπει να με αφορά. Πρέπει να καίγομαι να το δω στη σκηνή. Και διαβάζοντας το συγκεκριμένο κείμενο του Θανάση, ένιωσα μέσα μου μια έξαψη ότι αυτό το πράγμα πρέπει να πάει παρακάτω, πρέπει να ακουστεί, πρέπει να μοιραστεί, να το μοιραστούμε με το κοινό. Γιατί μιλάει, παίρνει ως ερέθισμα την ιστορία που όλοι θυμόμαστε, που έγινε το 2012 στην Αθήνα, εδώ που είμαστε και τώρα, όπου είχαν βγει στη δημοσιότητα προσωπικά δεδομένα και φωτογραφίες γυναικών, οροθετικών γυναικών, και υπήρξαν μάλιστα και οι γυναίκες που μετά από αυτό το γεγονός πέθανε. Πέθαναν από τη στεναχώρια τους, τις τύψεις και τον εξευτελισμό, να πούμε, που υπέστησαν. Πέθαναν γιατί όλο αυτό λειτουργήσε τόσο τραυματικά. Η έκθεση, η προβολή και η καταπάτηση των προσωπικών δεδομένων για κάτι το οποίο αφορά την υγεία τους και ο τρόπος, ιατρικό απόρριτο και ο κατασπαραγμός που έγινε ουσιαστικά. Όχι μόνο στις ίδιες, αυτό και σε τρεις γενιές, στις ίδιες, στους γονείς τους, τα παιδιά τους, γιατί κάποιες ήταν μητέρες. Δηλαδή, υπήρχε περιστατικό, ας πούμε, που παιδί πήγε, η μάνα σου έχει AIDS. Εννοώ, δεν είναι, πάει πριν. Ναι, άγγιξε, ναι, πέρασε. Δεν φεύγει και ποτέ. Αυτό και όχι μόνο αυτό. Άμα ακόμη τα πρόσωπα που το προκάλεσαν αυτό είναι δημόσια πρόσωπα, δεν γίνεται να μην ακουστεί αυτή η ιστορία ξανά και ξανά και ξανά. Και ταυτόχρονα ο Θανάσης, παίρνοντας αυτό σε ρέθισμα, μιλάει για το τράφικινγκ, μιλάει για το πώς ο δυτικός κόσμος εκμεταλλεύεται και κακοποιεί χώρες στην Αφρική, όπως είναι η Νιγηρία, για παράδειγμα, που είναι και η Επίφανη Γκούτμαν, το φανταστικό πρόσωπο που έχει εφεύρει ο Θανάσης για να μιλήσει αυτή την ιστορία. Που υποδίεται, δεν υποδίεται. Ναι, που λέει την ιστορία, ναι, αυτό. Ναι, ξεκαθαρίζουμε ότι. Ξεκαθαρίζουμε, ναι, ναι. Και τώρα ο τρόπος που δουλέψαμε, η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε το 2019 παράσταση στο Βερολίνο, στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Είχαμε μία εντελώς αρκετά διαφορετική προσέγγιση. Τώρα, τι έχει αλλάξει, έχει μπει μέσα το θέμα της προσβασιμότητας, δηλαδή η παράσταση έχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, έχει υπέρτιτλους για κοφά και βαρικό άτομα και μέσα στο κείμενο έχουμε εντάξει δραματουργικά την ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική βλάβη. Το οποίο θέλω να πω ότι εσύ σαν σκηνοθέτης και δραματουργός, είσαι και από τον καλό τεχνό να πούμε, είναι κάτι το οποίο πάντοτε σε ενδιέφερε και πάντοτε το βάζεις στις παραστάσεις σου και μπράβο, πριν από την εποχή σου εσύ το έκανες. Τα τελευταία χρόνια... Μπράβο σου. Όχι, το λέω γιατί το κάνεις. Ναι, ισχύει. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι όλο και πιο ενεργά, γιατί όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είναι επιλογή μου να απευθύνω τις παραστάσεις μου σε όλο το κοινό, είναι υποχρέωσή μου. Δηλαδή το ότι, ας πούμε, δίνονται στην Ελλάδα δημόσια χρήματα για παραστάσεις και αυτές οι παραστάσεις που τις πληρώνουν από την τσέπη τους οι άνθρωποι, δεν έχουν την πρόσβαση να πάνε, γιατί ένας τυφλός, ένας σκοφός δεν μπορεί να πάει στο θέατρο αν δεν υπάρχει αυτή η ενσωμάτωση. Πόσο δίκιο έχεις. Θεωρώ ότι δεν είναι πλέον επιλογή. Είναι αυτονόητο. Έχεις τόσο δίκιο. Και σε συνεργασία με την Λίμνα και τον Χρήστο, φτιάξαμε λοιπόν μια παράσταση η οποία έχει εντάξει όλα αυτά δραματουργικά όμως, όχι ως τεχνικά μέσα τα οποία υπάρχουν έξτρα για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια παράσταση που όλοι, επίσης, όλοι μπορούν
να την παρακολουθείς. Εντάξει, μιλάμε για προσβασιμότητα, inclusion και της ουσίας, το οποίο είναι και πρέπει να είναι το αυτονόητο, έτσι. Και καλά κάνουμε και το τονίζουμε όμως, για να γίνει το αυτονόητο νοητό, έτσι. Και ο τρόπος που δουλέψαμε δραματουργικά, δηλαδή χρησιμοποιώντας στα εργαλεία του θεάτρου που είναι εκεί και μας περιμένουν να βρούμε τρόπο να τα χρησιμοποιήσουμε σε μια νέα φόρμα, θα έλεγα. Όχι μόνο έγινε η παράσταση προσβάσιμη, αλλά θεωρούμε, το συζητάμε τώρα, ότι τελικά μας έδωσε πίσω τόσο πολύ αυτό το πράγμα, μας βοήθησε να πραγματικά να νιώθουμε ότι έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο, παιδί μου, έχει πάει... Τα εργαλεία αυτά τελικά βοήθησαν και ανύψωσαν δραματουργικά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό θα σε ρωτούσα δηλαδή και εσένα, ότι εσένα σαν το οποίο τελικά όλα αυτά τα εργαλεία σε βοήθησαν στην δική σου αυτοέκφραση και στο να πας το ρόλο, αλλά και εσένα, και εσύ σαν καλλιτέχνης, να βρεις καινούργια μονοπάτια. Και ο τρόπος, επειδή θέλαμε να ενταχθούν, ας πούμε, οι όποιες περιγραφές, να μην νιώθει ένας άνθρωπος που ακούει και βλέπει, να μην λέει «Α, αυτό τώρα είναι, γιατί είναι για αυτόν που δεν βλέπει», να νιώθει, ας πούμε, ότι γι' αυτό το κάνουμε. Θέλαμε πραγματικά αυτό το επίσης όλες, οπότε έπρεπε να βρεθεί, ας πούμε, μια φόρμα, συζητήσαμε πάρα πολύ με την Έλενα, και ενώ δραματουργικά. Και αυτό όμως πήγε την ίδια την παράσταση, επειδή κάποιες περιγραφές γίνονται μέσω σκηνοθετικών οδηγιών, ναι. Για να... Αυτό όμως η σχέση μας, ας πούμε, πήγε σε ένα άλλο μονοπάτι. Και αλλιώς να σου πω, δεν είχε και μετά από 4 χρόνια που ξαναπιάσαμε το HIV. Αν δεν είμαι να πας τόσο παρακάτω, δεν λέω ότι πήγαμε, αλλά τι νόημα έχει, ενώ γιατί έχουν περάσει από πάνω μας 4 χρόνια. Παράλληλα, γύρω μας τα 4 χρόνια δυστυχώς έχουν συμβεί. Δεν γίνεται, δηλαδή και εγώ είμαι πολύ διαφορετική από τότε. Στο πρώτο ανέβασμα, ας πούμε, ήμουν πολύ πιο μαλακή, να το πω, πολύ πιο ήσυχη. Καταλαβαίνεις τώρα με όλο αυτό το όσα συμβαίνουν, επειδή έχω και εγώ πάρα πολύ θυμό μέσα. Δεν είναι εντάξει. Καταλαβαίνεις, δεν νιώθω καθόλου καλά. Δεν κοιτάω στα μάτια του κόρη μου, έτσι πάρα πολύ χαρούμενη για το τι την περιμένει. Οπότε και για μένα, ας πούμε, αυτή η παράσταση είναι μια κραυγή. Για να πούμε και το θετικό μήνυμα το οποίο βγάζει, γιατί μιλάμε για το HIV και κατά ψέματα, όταν κάποιος βλέπει έναν τίτλο μιας θετικής παράστασης, που σίγουρα είναι, ξέρετε, γιατί υπάρχει και το τάπο και μαγκώνεται. Να πούμε γιατί βγάζεται και ενημερώνεται μέσα από την παράσταση για τα νέα ιατρικά δεδομένα του HIV, που κάποιος ερχόμενος στην παράσταση, να πούμε και βλέποντας και τους θεατές που μπορούν να μας βλέπουν και από το YouTube αυτή τη στιγμή, ότι το HIV, παιδιά, δεν κολλάει έτσι. Να τα πούμε. Και αντιμετωπίζεται. Παίρνει τα κατάλληλα φάρμακα και είσαι εντάξει. Και αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, έχουμε κάνει πάρα πολύ έρευνα πάνω σε αυτό. Έχουμε μιλήσει με πολλά άτομα, οροθετικά άτομα. Έχουμε μιλήσει με οργανισμούς με τη θετική φωνή κτλ. Οι οποίοι μας στήριξαν και πάρα πολύ σε συζητήσεις που είχαμε. Και θεωρήσαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί αυτό. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί και στις συζητήσεις, δηλαδή το 2019, θυμάμαι κόσμο να λέει: «Παιδιά, αυτά δεν τα έχω ακούσει ποτέ». Και νομίζω ότι αυτό το να μπορέσει το θέατρο να υπάρξει και κοινωνικά, να εκπαιδεύσει και να έρθει ο κόσμος και να φύγει και με μια πληροφορία που δεν θα την έπαιρνε αλλιώς, γιατί δεν θα πήγαινε για μια ομιλία που θα ακούσει, ας πούμε, για το HIV, είναι ίσως πιο το νόημα για να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Συμφωνώ απόλυτα και να πούμε ότι σαφέστατα είναι μόνο η κοινωνία πάει μπροστά, η ιατρική πάει μπροστά και ότι πλέον είναι καλό να βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας και νομίζω ότι η παράσταση μόνο έχει να εκπαιδεύσει, να βοηθήσει και να το πω αλλιώς όσο μπορώ γιατί δεν θέλω τίποτα να προδώσω γιατί είναι πολύ ωραία παράσταση και όλοι να τη δείτε όπου βρίσκεται όπου βρίσκεται να την ψάχνετε και να τη βρίσκετε
ότι διδάσκει και τι να αποφύγουμε στη ζωή μας για να μην βρεθούμε ξανά στην ίδια κατάσταση. Αλληλεγγύη βασικά. Νομίζω ότι αυτό που μας είπαν στην ίδια συζήτηση, ότι παιδιά νιώσαμε ότι δεν είμαστε μόνοι. Νομίζω είναι... Ναι. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί δεν θέλω να σας κρατώ, έχετε και την πρόβα σας. Βασιλική Έλενα. Έλενα Βασιλική, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να βρίσκεστε στο Theater Voice. Αγαπητοί ακροατές, αυτό ήταν το Theater Voice. Είμαι ο Φάνης Αριτζής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Γεια χαρά!